Με αφορμή την ανακοίνωση εκδήλωση ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για εξοπλισμό μονάδων δομών δημόσιας υγείας, το νοσοκομείο της ΚΟ υπέβαλε αίτημα σκοπιμότητας προς το Υπουργείο Υγείας για τον εξοπλισμό, βελτίωση ή αντικατάσταση ιατρικών μηχανημάτων για να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Μετά από ένα διάστημα όπου η τεχνική υπηρεσία είχε λάβει τις προσκλήσεις εκδήλωση ενδιαφέροντων για το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που αφορούσε τον εξοπλισμό μονάδων δομών δημόσιας υγείας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να έχουμε ήδη υποβάλει αίτημα σκοπιμότητας προς το Υπουργείο Υγείας για τον εξοπλισμό που έχει ανάγκη το νοσοκομείο στην παρούσα φάση για την βελτίωση ή την αντικατάσταση ιατρικών μηχανημάτων έτσι ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Έτσι, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, το νοσοκομείο μας μέσω της τεχνικής του υπηρεσίας έχει υποβάλει για την χρηματοδότηση 4 ιατρικών μηχανημάτων. Αφορά σε νέο ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα τύπου Α, ύψους 250.000 ευρώ, νέο ακτινοσκοπικό σύστημα C-Arm τροχήλατο που αφορά για την αίθουσα του χειρουργείου, για τις ορθοπαιδικές κυρίως επεμβάσεις, αλλά όχι και μόνο, είναι ένα ακτινολογικό σύστημα που χρησιμοποιείται στο χειρουργείο, ψυχόμενη επιδαπέδια φυγόκεντρος ασκών αίματος, μια συσκευή πολύ σημαντική για τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που πάσχουν με σαρκιακή ανεμία και συχνά μεταγγίζονται, όπου τα τελευταία χρόνια γίνεται με άλλο τρόπο, με άλλη μέθοδο η μετάγγιση αίματος, λόγω της έλλειψης αυτού του μηχανήματος που είχε το νοσοκομείο μας εδώ και χρόνια και είχε υποστεί ζημιά. Στην παρούσα φάση μπορούμε να το προμηθευτούμε μέσω του ΕΣΠΑ και να δώσουμε πολύ σημαντικά βελτιωμένες παροχές υπηρεσίες υγείας στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Ποιος είναι, ο συνολικός προϋπολογισμός και να μας πείτε και πότε αυτά θα έρθουν στο νοσοκομείο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασής μας για το ΕΣΠΑ είναι 435.000 ευρώ. Στην παρούσα φάση η πρότασή μας είναι στο Υπουργείο Υγείας και εξετάζεται η σκοπιμότητα. Και στη συνέχεια θα υποβληθεί το τεχνικό δελτίο στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, όπου υπάρχουν τα χρήματα. Και μετά την έγκριση της πρότασής μας θα γίνουν οι απαραίτητοι διαγωνισμοί. Θέλω να πιστεύω ότι εντός του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί η προμήθεια των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Είναι πολύ μεγάλη και πολύ σημαντικά αυτά τα μηχανήματα και νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία αυτών των τμήματων. Είναι πολύ σημαντικά όντως, γιατί είναι κρίσιμα μηχανήματα. Αν προσέξατε όλα, δηλαδή χωρίς ακτινολογικό συγκρότημα ασύγχρονο, ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι από τις ραχοκοκαλίες του εξοπλισμού ενός νοσοκομείου. Παράλληλα και μέσω άλλων δράσεων, δεν περιοριζόμαστε στο ΕΣΠΑ, μετά από μελέτη και συντονισμένες ενέργειες, έχει εγκριθεί για το νοσοκομείο μας η προμήθεια νέου αξονικού τομογράφου. Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία, γιατί πρόκειται για έναν σύγχρονο αξονικό τομογράφο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον υπάρχον αξονικό τομογράφο που έχει εγκατασταθεί προ 12 ετών περίπου. Ο οποίος δουλεύει, γιατί έχουμε ακούσει πολλά για την λειτουργία του, είχε πολλές φορές. Δουλεύει αδιάλειπτα, λειτουργεί αδιάλειπτα ο αξονικός τομογράφος. Όπως γνωρίζετε, κάθε μηχάνημα, όπως ένα απλό αυτοκίνητο, χρειάζεται τη συντήρησή του. Έτσι και εμείς μπορεί κάποια μέρα του μήνα να τύχει να συντηρείται είτε ο αξονικός είτε η γεννήτρια που ρευματοδοτεί τον αξονικό και τότε μπορεί να υπάρχει μία παύση για κάποιες ώρες. Αλλά λειτουργεί αδιάλειπτα ο αξονικός τομογράφος και με μεγάλη παραγωγικότητα θα έλεγα. Τα στατιστικά θα ανακοινωθούν σύντομα του 2017 τα συνολικά και σύμφωνα με αυτά που μου λέει και η εταιρεία που τον συντηρεί είναι πολύ παραγωγικός, δηλαδή μεγάλος αριθμός αξονικών τομογραφιών γίνεται γιατί καλύπτει και ένα μεγάλο πληθυσμό το νοσοκομείο μας. Αν συνυπολογίσουμε και την τουριστική κίνηση του καλοκαιριού. Ο αξονικός που πρόκειται να προμηθευτεί το νοσοκομείο θα γίνει με μια κεντρική προμήθεια που θα γίνει από νοσοκομείο των Αθηνών που θα αναλάβει την προμήθεια αξονικών τομογράφων για περίπου 19 νοσοκομεία της χώρας. Θα γίνει κεντρική προμήθεια και θα μας το παράσχει έτοιμο, οπότε δεν θα έχουμε και γραφειοκρατική δουλειά. Γι' αυτό έχουμε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνει αυτό. Το χρονοδιάγραμμα γι' αυτό καταρχήν είναι το πρώτο εξάμεινο, δηλαδή στον έκτο του 2018. Θεωρητικά θα έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Ας ελπίσουμε, επειδή πρόκειται για πολύ μεγάλη προμήθεια, μιλάμε για 19 τομογράφους,
σε, αν πούμε, ένα μέσο κόστος 500.000 ο ένας, σε κάποια νοσοκομεία είναι και πολύ πιο ακριβή, μιλάμε για κάποια εκατομμύρια ευρώ. Ας ελπίσουμε ότι οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν δεν θα υποβάλουν ενστάσεις, προσφυγές κτλ. Να τραβήξουν τη διαδικασία πιο πίσω. Επειδή έχω λάβει συγκεκριμένη ενημέρωση σε μια συνάντηση που είχαμε ανέβει στο Υπουργείο Υγείας, έχει δομηθεί πάρα πολύ καλά ο διαγωνισμός ο συγκεκριμένος. Έχει δομηθεί έτσι ώστε να υπάρχουν 4 τύποι αξονικών και οι 4 βασικές εταιρείες που παρέχουν τέτοια συστήματα, όλες να δώσουν ανάλογα την, ποια είναι η πιο οικονομική, να δώσουν έναν αριθμό μηχανημάτων, έτσι ώστε όλες να έχουν ένα συμφέρον να προχωράει η διαδικασία. Παράλληλα, αυτό που θέλω να τονίσω ότι δεν γίνεται προμήθεια αγοράς των μηχανημάτων, αλλά γίνεται κάτι σαν τύπου leasing, και έχει υπολογιστεί σύφωνα με τον αριθμό των αξονικών που κάθε νοσοκομείο σε μηνιαία βάση να πληρώνει το ποσό που εισπράττει από τον ΕΟΠΗ για τις εκτελούμενες και τις διενεργούμενες αξονικές, να το καταβάλει στη μειοδότρια εταιρεία για 5 χρόνια. Μετά τα 5 χρόνια θα μπορούμε να μας μείνει ο αξονικός με έναντι συμφωνημένου τιμήματος και έναντι συμφωνημένου τιμήματος τεχνικής υποστήριξης, θα έχει τα πάντα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Θα υπάρξουν ταυτόχρονα η χρήση και των 2 αξονικοτομογράφων ή θα αποσυρθεί ο παλαιότερος εφόσον έρθει ο καινούριος? Θα αποσυρθεί ο παλαιότερος, γιατί έχει συμπληρώσει τα χρόνια που σύμφωνα με την εταιρεία μετά από 1-2 χρόνια δεν θα μπορεί πλέον να υποστηρίζεται στην άποψη των ανταλλακτικών του και της τεχνικής του υποστήριξης. Άρα θα αντικατασταθεί. Ούτως ή άλλως, όπως εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, δεν έχουμε και τους χώρους στο νοσοκομείο για να εγκατασταθεί δεύτερο συγκρότημα αξονικού, γιατί είναι, απαιτεί πολλά τετραγωνικά και ειδικές εγκαταστάσεις. Ένα άλλο κανάλι που έχουμε ζητήσει χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που το Υπουργείο μας έχει ζητήσει τις προτάσεις μας από όλα τα νοσοκομεία. Έτσι και εκεί αυτές τις μέρες υποβάλλουμε μία τεκμηριωμένη πρόταση που αφορά τη συνολική αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού και αυτή θα ζητήσουμε γύρω στις 650.000 ευρώ, περίπου κατά εκτίμηση σύμφωνα με την υπηρεσία. Μηχανήματα έρχονται, άνθρωποι οι οποίοι θα τα χειρίζονται, θα υπάρχει και αύξηση του προσωπικού των εργαζομένων, μιας και είναι πολλές οι θέσεις οι οποίες θα απαιτούν περισσότερο προσωπικό? Αυτή την περίοδο, νομίζω, αν κάνετε μία βόλτα στο νοσοκομείο, είναι από τις περιόδους που υπηρετεί αρκετό προσωπικό. Εμείς ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι και δεν εφησυχάζουμε. Πάντα θέλουμε το καλύτερο δυνατό και να έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό συμπλήρωση από τις οργανικές θέσεις και από τις προβλεπόμενες θέσεις του οργανισμού. Αλλά αυτή την περίοδο και μετά, όπως είδατε και τελευταία, ήλθαν 2 χειρουργικές ειδικότητες, ένας γενικός χειρουργός και μία γυναικολόγος. Και το επόμενο διάστημα θα έρθουν και άλλο προσωπικό. Ανανεώθηκε το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορούσε περίπου σε 20 άτομα νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που ήταν για 1 χρόνο, έγινε για άλλο 1 χρόνο. Παρατάθηκε το πρόγραμμα των επικουρικών γιατρών και τεχνικών από το Υπουργείο Υγείας μέχρι τα τέλη του 2018. Γενικά υπάρχει μια συνεχής ενίσχυση του νοσοκομείου και γενικά των νοσοκομείων με προσωπικό. Μπορεί να μην είναι μόνιμες θέσεις όλες, να είναι κάποιες μόνιμες θέσεις, γιατί αυτά επιτρέπουν τα οικονομικά της χώρας. Αλλά το θετικό είναι ότι είναι προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα που έχουν κατευθυνθεί στη δημόσια υγεία και ενισχύουν σημαντικά τα δημόσια νοσοκομεία. Επιπλέον, τρέχουν και τα προγράμματα του ΚΕΛΠΝΟ λόγω της προσφυγικής κρίσης, που και εκεί υπάρχει μια σημαντική ενίσχυση, που έρχεται να αντισταθμίσει λιγάκι το φόρτο που έχει δεχθεί η τοπική κοινωνία από το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την προσφυγική κρίση.